Αυτό είναι το αναψυχτήριο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Convair στο πλαίσιο της αποκατάστασης των πρώην στρατιωτικών βάσεων. Και όλα αυτά μετά από προσπάθειες της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Το αναψυχτήριο κατασκευάστηκε, όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, καθώς μετά την ολοκλήρωσή του διαπιστώθηκε ότι καταλαμβάνει γυαλό και παραλία και ότι δεν μπορεί να πάρει νόμιμη άδεια. Το έργο δεν παραλήφθηκε, ενώ την ίδια τύχη είχε και το κολυμβητήριο, το οποίο επίσης δεν λειτουργήσε ποτέ. Τα ρεπορτάζ εκατοντάδες για τις άθλιες εικόνες. Εφόσον δεν αξιοποιούνται αυτοί οι χώροι, δεν έπρεπε να τα έχει κλείσει, ώστε να μην έχει πρόσβαση ο κόσμος. Αν πάτε μέσα, θα δείτε. Κατουράνε τα πάντα. Είναι ντροπή μας αυτό το πράγμα. Ακόμη και ο Δήμος Γκουβών το διεκδίκησε με στόχο να λειτουργήσει ως καπή, προσπάθειες οι οποίες έπεσαν στο κενό, ενώ εκείνη την περίοδο οι συζητήσεις είχαν επικεντρωθεί στις όποιες ευθύνες από τους αρμόδιους για τα ναυάγια που υπήρξαν και στα δύο έργα. 20 και πλέον χρόνια μετά, το αναψυχτήριο, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ, κατεδαφίστηκε, όπως και άλλα 6 κτίρια στον Αιγαλό και παραλία, συνολικής έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων, στο πλαίσιο υλοποίησης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης. Ό,τι δηλαδή απόφαση της κτηματικής υπηρεσίας υπάρχει μετά από 9 Μαρτίου του 2021, δεν έχει αναστολή εκτέλεσης, προχωράει η εκτέλεση της κανονικά. Είναι αρκετά, είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση της πρώην Αμερικανικής βάσης. Πολλά από αυτά είναι επικινδύνου σε τιμόρροπα, έχουν κίνδυνο δηλαδή, υπάρχει κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Εμπεριέχουν κινδύνους για τους περίοικους, κατεδαφίζονται λοιπόν. Αυτό φανταζόμαστε γίνεται λόγω της επένδυσης. Προφανώς. Αυτά τα κτίρια είναι ασυντήρητα, παρρικμασμένα, αφημένα στην τύχη τους για πολλά χρόνια. Και προφανώς στο πλαίσιο της επένδυσης, της προετοιμασίας που γίνεται, αυτά τα κτίρια κατεδαφίζονται προκειμένου να μην αποτελούν κίνδυνο. Καλό είναι, διότι θα καθαρίσει το μέρος και περισσότερο επειδή ήταν εστία μόλις εκεί. Πηγαίνανε όλοι τσικάνοι, γύφτοι και κοιμότσαν και η βρώμα και η λισοδία ήταν απερίγραπτη. Τουλάχιστον θα καθαρίσει το μέρος. Εδώ ήταν ένα κτίριο που κατεδαφίστηκε εδώ, το οποίο το είχαν οι Αμερικάνοι το είχαν και κάνανε πρόβες για πυρκαγιά. Μετά από τόσα χρόνια είναι ευχάριστο αίσθημα. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσα μηχανήματα να δουλεύουν. Πιστεύουμε να συνεχιστούν, θα είναι καλό για όλη την περιοχή και για την Κρήτη. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο ο τουρισμός είναι το α ή το ω. Σήμερα μπήκαν οι τίτλοι τέλους σε επικίνδυνα κτίρια, των οποίων τα πρωτόκολλα κατεδάφισης εκδόθηκαν μετά τις 9 Μαρτίου του 2021, καθώς για το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη βούλα του κράτους υπήρξαν αναστολές κατεδάφισης που αφορούν 400 περιπτώσεις στο νησί μας. Μέχρι το Μάρτιο του 2021, τα πρωτόκολλα δηλαδή τα οποία έχει ανασταλεί η εκτέλεσή τους, υπερβαίνουν τα 300, ίσως αγγίζουν τον αριθμό των 400 πρωτοκόλων. Είναι κυρίως καταστήματα εστίασης και τμήματα ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία βρίσκονται στον Αιγαλό. Και όλα αυτά συμβαίνουν μια ανάσα πριν υπογραφούν τα συμβόλαια με τον επενδυτή για την αξιοποίηση του ακινήτου φιλέτου των 345 στραμάτων. Η διαδικασία της παραχώρησης και υπογραφή των συμβολέων δεν έχει ακόμα τελεσφορήσει. Προφανώς θα γίνει τις επόμενες μέρες, το επόμενο μικρό χρονικό διάστημα. Νότια του θαλασσόκοσμου που τώρα βρισκόμαστε, ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί περίπου 72 στρέμματα που ανήκουν στην ΕΤΑΔ και θεωρούμε εκ των ονού Κάνεφ ότι αυτή η παραχώρηση πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα εκκρεμούν 30 πρωτόκολλα κατεδάφισης σε γυαλό και παραλία, με τις μπουλντόζες να πιάνουν σύντομα δουλειά σε Ντία, τον Μπρουκ, Κοκκίνια, Μουδάρα και όχι μόνο.